Καλά στην υγεία τους είναι οι 10 άνθρωποι, 3 άντρες και 7 γυναίκες ηλικίας από 47 μέχρι 88 ετών που βρίσκονταν κλεισμένοι από τον Αύγουστο στον παράνομο ξενώνα στο Λιθότοπο Σερών. Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου Σερών, ήδη έχουν ειδοποιηθεί οι συγγενείς τους, καθώς το νοσοκομείο δεν μπορεί να τους κρατήσει. Και όπως λέει χαρακτηριστικά, τους θύμισαν εικόνες Νταχάου, καθώς αντίκρισαν μια απελπιστική κατάσταση. Στην υγεία τους είναι πάρα πολύ καλά. Αλλά δυστυχώς το νοσοκομείο δεν μπορεί να τους κρατήσει γιατί δεν είναι γεροκομείο. Έχουμε ειδοποιήσει τα παιδιά, τους συγγενείς, θα πρέπει να έρθουν να τους παραλάβουν. Οι συγγενείς τι είπανε, μιλήσατε μαζί τους? Εγώ προσωπικά δεν μίλησα με κανέναν. Μέχρι στιγμής ειδοποίησαν από το νοσοκομείο ότι έχει εμφανιστεί ένας τηλεφωνικά και είπε τη Δευτέρα το πρωί θα έρθει να πάρει τους συγγενείς. Εσείς είδατε τους ανθρώπους αυτούς? Εγώ περίμενα στο νοσοκομείο μέχρι και την, να εμφανιστεί και ο τελευταίος. Εχθές 7.30 ώρα. Τι εικόνα σχηματίσατε? Εικόνα ήταν πώς ήταν το Νταχάου αυτοί που γλίτωσαν, κάπως έτσι. Τα άτομα που ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες στον ξενώνα, αν και οι συγγενείς τους σύμφωνα με την αστυνομία πλήρωναν χρήματα ως αμοιβή, υποβλήθηκαν σε τεστ κορονοϊού και τα αποτελέσματα είναι για όλους αρνητικά. Να πούμε, κύριε Διευθυντά, ότι δεν κινδυνεύει η υγεία κάποιου από τους ανθρώπους αυτούς. Όχι, δεν κινδυνεύει. Γίνανε οι εξετάσεις, οι εργαστηριακές, οι κλινικές εξετάσεις. Υπευλήθησαν και σε προφανώς. Δεν έχουν βγει ακόμη, αν και δεν ήταν υποπτή για COVID, αλλά ελέγχθησαν. Και από Δευτέρα θα δούμε τώρα με την κοινωνική υπηρεσία ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει κάπου να πάνε. Στο μεταξύ, στον εισαγγελέα οδηγήθηκε χθες στις 2 το μεσημέρι συνοδεία αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος Ηράκλειας, ο ιδιοκτήτης του παράνομου ξενώνα. Εμφανώς καταβεβλημένος, ο 49χρονος που δηλώνει κάτοικος Λιθοτόπου Σερών, αρνήθηκε να μιλήσει και πέρασε βιαστικά την πόρτα του δικαστικού Μεγάρου Σερών. Αύριο Δευτέρα, ο 49χρονος θα οδηγηθεί στον ανακριτή καθώς πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Μήνυμα προς όλους τους πιστούς ώστε να μην παρασύρονται εύκολα έστειλε ο αντιδήμαρχος κοινωνικής μέρημνας του Δήμου Ηράκλειας, κ. Ανέστης Λαζαρίδης, ο οποίος τόνισε ότι ο ξενώνας αυτός θα ονομαζόταν ως CLD. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο, με ποια νομοθεσία. Καλά θα είναι ονόματα εκκλησιαστικά, αγίων, οσίων, λοιπόν, να μην δίνονται έτσι απλά χαλαρά σε τέτοια ιδρύματα, γιατί νομίζω ότι αυτά είναι πολύ παραπληκτικά για τους ηλικιωμένους. Και αν η Εκκλησία δεν συμμετέχει ενεργά η ίδια μέσα σε αυτό, τουλάχιστον να έχει μια εποπτεία πάνω από αυτό για να ελέγχει πόσο σωστά λειτουργούν όλα αυτά. Καταλαβαίνετε. Ακούστηκε ότι είχε εκκλησιαστικό όνομα, δηλαδή. Θα έδινε το όνομα ουσία Λιδία. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά, έτσι. Καλά είναι να δώσουμε μια έτσι μεγαλύτερη προσοχή πάνω σε αυτά εδώ τα ονόματα, γιατί μάλιστα για εμάς τους ορθόδοξους χριστιανούς αυτά μπορεί να λειτουργήσουν και παραπληκτικά. Καταλάβατε, και σε κάποιες ηλικίες που δυστυχώς οι άνθρωποι είναι μόνοι τους και ελπίζουν στην πίστη τους και καλά κάνουν, νομίζω ότι αυτό μπορεί να είναι παγίδα.